Θα πάμε πρώτα στον καθηγητή στη γεωπολιτική, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη και σε όλες τις φίλες και τους φίλους μας. Κύριε Φίλη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, στο πεδίο, γιατί αναλύεται και τα στρατιωτικά γεγονότα, να σας ρωτήσω μετά από 5 μέρες, αν αυτό που δεν ξέρω, πολύ διαφημίστηκε ότι 24, 48, 72 ώρες του Πούτιν κατέρευσε στρατιωτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό διαφημίστηκε στη Δύση, αυτό διαφημιζόμεθα. Είναι όπως γινόταν ο πόλεμος στις 16 Φεβρουαρίου. Η χώρα αυτή, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, είναι στο μέγεθος της Γαλλίας. Έτσι, για να καταλάβουμε τα μεγέθη, είναι 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το οποίο είναι περίπου, είναι λίγο μικρότερη, νομίζω, λίγο μεγαλύτερη από τη Γαλλία. Άρα λοιπόν, σε 4 μέρες έχουμε έναν στράτευμα το οποίο έχει επιτεθεί από 4 διαφορετικές πλευρές, έχει ήδη φτάσει στα προάστια οι τεθωρακισμένες δυνάμεις του Κιέβου, έχει επιτεθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στο Χάρκοβο, στο οποίο μένονται οι συγκρούσεις, έχει κρατήσει, γιατί δεν έχει επιτεθεί από το Λουγκάνσκ και τον Ντονέτσκ, εδώ είναι ενδιαφέρον να το δούμε, δηλαδή επίθεση εκεί, επειδή κοιτάω και αυτό επί του πεδίου τι γίνεται, τουλάχιστον από τις ανοιχτές πληροφορίες όπως καταλαβαίνετε, μάλλον αυτό που κάνουν εκεί οι Ρώσοι είναι να κρατάνε δυνάμεις των Ουκρανών απασχολημένες. Και έχει μια πολύ, πολύ μεγάλη επέκταση από την Κριμαία. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ούτε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ούτε είναι τα κολπάκια σε 2 μέρες. Ποιος είπε ότι σε 2-3 μέρες θα πάρουν το Κίεβο. Οι Ουκρανοί κάνανε κάτι πολύ έξυπνο. Πρώτον και κύριον, δεν αντιπαρατέθηκαν σε ανοιχτό πεδίο, δηλαδή δεν βλέπουν μεγάλες αρματομαχίες. Υπενθυμίζω τύπου Κούρσκ, Χάρκοβο και τα λοιπά, όπως ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ θα μπορούσαν, γιατί έχουν κάποιους αριθμούς τεθωρακισμένων οχημάτων. Τι κάνανε? Κλείστηκαν στις πόλεις. Επί της ουσίας αυτό γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει μέτωπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτές τις 5 μέρες. Δεν υπάρχει μέτωπο που να πεις από τα δεξιά είναι οι Ρώσοι, από τα αριστερά είναι οι Ουκρανοί. Είναι παντού Ρώσοι και υπάρχουν νησίδες όπου είναι πολιορκούμενοι ή πολύ κοντά στο να πολιορκηθούν οι Ουκρανοί. Αυτό λοιπόν μέσα σε 5 μέρες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποια άλλη παράμετρο για να είμαστε δίκαιοι και να είμαστε σωστοί. Όπως είπαμε ότι οι Ουκρανοί κάνουν το καλύτερο που μπορούν, έτσι, θα πούμε και τι φαίνεται να κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν θεωρεί την Ουκρανία, όπως έχουμε πει, δικιά του χώρα. Δεν θέλει να την καταστρέψει. Το Κίεβο είναι η πρώτη πρωτεύουσα των Ρώσων. Δεν θέλει να τον καταστρέψει. Επίσης, γνωρίζοντας το πώς θα λειτουργήσει η επίθεσή του στη Δύση, θέλει να έχει μικρές ανθρώπινες απώλειες. Προφανώς λοιπόν, όταν ξύνεσαι, εξακολουθείς να ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη και να εμπέζεις τον Πούτιν με το να του λες ότι δεν έχεις κάνει αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής, είναι σαν να του λες κάνει επίθεση και δημιούργησε τεράστιες απώλειες στον πληθυσμό. Λοιπόν, θα σας πούνε ειδικότεροι ημών, στρατιωτικοί, ότι δεν είναι εύκολο να μπεις σε αστικό ιστό μετεθωρακισμένα, διότι πολύ απλά θα υποστείς πολλές απώλειες τεθωρακισμένων, αλλά επίσης θα δημιουργήσεις και τεράστιες απώλειες στον πληθυσμό. Άρα, αυτό που βλέπουμε ότι φέρνει Τσετσένους, οι οποίοι έχουν πολεμήσει στον Γκρόσνη, έχουν πολεμήσει σε αστικό ιστό, όχι σε μεγάλους πολέμους τεθωρακισμένων, έχει απόλυτη λογική υπό την έννοια ότι ετοιμάζεται να καθαρίσει τις πόλεις. Άρα λοιπόν, το να πεις ότι καθυστέρησε, ποιος θα το πει αυτό? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Άρα αυτή... Και επίσης προφανώς υπάρχει όμως, για να, να είμαστε ακριβοδίκοι, υπάρχει όντως, φαίνεται ότι σε συγκεκριμένα σημεία αποτελεσματικότατη άμυνα των Ουκρανών, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Στο πολιτικό, όμως πεδίο τώρα κύριε Φίλη, εκεί φαίνεται ότι η ταχύτητα των σχεδιασμών έχει φάει τείχο. Τι εννοώ? Ακριβώς. Ο ηθοποιός Ζελένσκι, έτσι δεν είπε ο Πούτιν, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος διαμορφωτής κοινής γνώμης στην Ουκρανία με τις διαρκείς εμφανίσεις του. Ο ευρωπαϊκός και νατοϊκός χώρος έχει ενοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ και έχει πάρει αποφάσεις, θα μας πείτε εσείς πώς τις βλέπετε αυτές,
οι οποίες οδηγούν σε πλήρη απομόνωση στη Ρωσία. Από τον εναέριο χώρο και τις αθλητικές διοργανώσεις που έχουν συμβολική σημασία, μέχρι τα πιο βαριά, το SWIFT, την οικονομία, τα ενεργειακά, τον εξοπλισμό χωρών. Και κυρίως, αν η πρόθεση ήταν της απονομοποίησης ουκρανικής κυβέρνησης, με τα συν και τα πλην, για την ώρα αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πάμε στο ζήτημα εάν μπορεί να παρατείνει επάπειρον την εκστρατεία αυτή ο Πούτιν στη Ρωσία. Η απάντησή μου είναι προφανώς δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει όχι στρατιωτικά κατά βάση, δεν τον παίρνει πολιτικά όπως το σωστά λέτε. Δηλαδή θα πρέπει να καταδείξει ότι έχει τη δυνατότητα στρατιωτικής κίνησης τύπου σοκ και δέος, που προφανώς δεν είναι Ιράκ, είπαμε. Έτσι δεν είναι το Ιράκ η Ουκρανία, καμία σχέση. Λοιπόν, άρα χρειάζεται πλέον. Νομίζω ότι μετά τη σημερινή ημέρα, όπου δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πολλά ίσως θα είπατε στην εισαγωγή σας, πολύ μικρό καλάθι να κρατάμε, είναι σίγουρο αυτό, νομίζω ότι θα επιταχυνθούν οι καταστάσεις και εκεί θα πάμε σε πιο δραματικά ζητήματα, γιατί για να επιταχυνθούν οι καταστάσεις πραγματικά θα χρειαστεί να εισβάλλουν μέσα στον αστικό ιστό. Οπότε είναι οι πιθανότητες, όπως σας έλεγα από πέρσι το καλοκαίρι, από πριν το καλοκαίρι, ότι η πιθανότητα ήταν να γίνει στην Ουκρανία κάτι μεγαλύτερο από το να μην γίνει. Νομίζω ότι η πιθανότητα αυτή τη στιγμή να δραματοποιηθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση είναι μεγαλύτερη από το να μείνει ως έχει. Δηλαδή δεν τον παίρνει πολιτικά τον Πούτιν ούτε στο εσωτερικό του, ούτε κυρίως και στο εξωτερικό, να τα αφήσει τα πράγματα έως όπως είναι. Δηλαδή πρέπει να είναι εμφαντική η κατήσχηση της Ρωσίας στην Ουκρανία για να μπορέσει να πουλήσει στη διεθνή κοινότητα και στο εσωτερικό ο κύριος Πούτιν αυτό το οποίο θέλει. Άρα λοιπόν επίσης υπάρχει μια άλλη παράμετρος η οποία κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη την κατάσταση. Εάν και εφόσον, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες αυτό, εάν και εφόσον οι Ουκρανοί δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν, τότε οι Δυτικοί θα αρχίσουν με πιο εμφανή τρόπο να τους εξοπλίζουν και να τους βοηθάνε. Κατά συνέπεια θα κάνουν την Ρωσία ακόμα πιο νευρική και εκεί υπάρχει ορατότατος ο κίνδυνος να πάμε σε αποκαλυπτικού τύπου καταστάσεις, όπως λένε πλέον όλοι οι ηγέτες είτε της Ρωσίας είτε της Δύσης. Δεν το λέει ο φίλος Γιώργος Σαχίνης. Άρα λοιπόν έχει κάθε συμφέρον η Ρωσία να τελειώσει με εμφαντικό τρόπο γρήγορα την υπόθεση. Έχει κάθε συμφέρον η Δύση να τον καθυστερήσει. Απλά ο κύριος Ζελένσκι πρέπει να κάνει τις επιλογές του και να δει τι είναι αυτό που θα συνέφερε περισσότερο το λαό του ή την πάση τη χώρα του. Πάντως το ερώτημα το οποίο θέλω σε κάθε λογικό άνθρωπο να ρωτήσω είναι, λένε ότι θα στείλουν ό,τι θα στείλουν. Πού θα το στείλουν? Αυτό δεν υπάρχει μέτωπο. Θα στείλουν κομβόι, μάλιστα. Και με το κομβόι τι θα κάνουν, θα το βομβαρδίσουν οι Ρώσοι? Αφού δεν υπάρχει μέτωπο. Δηλαδή πώς θα σπάσουν το πλοίο για να μπουν στο Κίεβο? Και τι θα κάνουν και πώς ακριβώς αυτό το κομβόι θα φτάσει ασφαλές εκεί που πρέπει να φτάσει? Γιατί με αλεξίπτωτο δεν φαντάζομαι ότι θα τα ρίξουν. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα τα στείλουν μέσω Πολωνίας προφανώς με κάποιο κομβόι. Δηλαδή αυτό δεν θα χτυπηθεί. Και τι θα κάνουν, θα βάλουν πολωνικά στρατιωτικά φορτηγά ή θα βάλουν πολιτικά φορτηγά? Και αυτοί που θα τα οδηγάνε ποιοι θα είναι και τι ασφάλεια θα υπάρχει? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν η Ρωσία δεν τελειώσει τώρα την υπόθεση γρήγορα, θα πάμε σε καταστάσεις όπου, προσέξτε, δεν λέω καλώς να την τελειώσει για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Μιλάω στεγνά, εν πάση περιπτώσει επιχειρησιακά, δεν είμαι ειδικός επί των στρατιωτικών, αλλά το κάνω με βάση το διεθνολογικό πλαίσιο, έτσι. Λοιπόν, αν δεν το τελειώσει γρήγορα, κινδυνεύουμε να πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκεί. Και επίσης υπάρχει και το δεύτερο σενάριο. Το οποίο αυτό και αν το θεωρώ πιθανό, αυτό το είχαμε πει πάλι από την αρχή. Ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αντιπερισπασμός είτε από τους Αμερικανούς είτε από τους Ρώσους σε κάποιο άλλο μέτωπο. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι το ενδεικτικό για να χτυπήσει ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους η Ρωσία. Είναι έτοιμη η Βοσνία. Να σκάσει. Από πέρσι είναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι το Ιράν. Δεν το συζητώ εκεί τι έχει να γίνει με τα ενεργειακά, όπως καταλαβαίνετε. Βάζω την παράμετρο ότι είναι το Κατάρ στον κόλπο, γιατί μας είπανε ότι θα πάρουμε από το Κατάρ. Πολύ ωραία. Το Κατάρ γνωρίζετε πολύ καλά ότι παίρνει το φυσικό του αέριο από κοινό κοίτασμα με το Ιράν, κατά βάση. Έτσι. Mm-hmm. Το South Fars. Σωστά. Τι θα γίνει λοιπόν
αν, λέω εγώ τώρα, έτσι, με το περίεργο μυαλό μου, τι θα γίνει αν οι Ρώσοι που είναι στους Ιρανούς θα δημιουργήσετε πρόβλημα στο Κατάρ για να μην πηγαίνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Το έχουμε συζητήσει το θέμα. Λοιπόν, και υπάρχει πάντα και η Ταϊβάν, άρα θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, εάν οι Ρώσοι, από τη στιγμή που το αποφάσισε αυτό το τραγικό, τη τραγική κίνηση, ο Βλαδίμιρ Πούτιν από ανθρωπιστικής άποψης και από άποψης διεθνούς δικαίου, αλλά συμφωνώ πάλι με την εισαγωγή σας και την προσυπογράφω, δεν κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνανε οι δυτικοί, οι μεγάλες δυνάμεις, είναι μια μεγάλη δύναμη. Η Ρωσία, όπως είναι και η Αμερική, και ό,τι κάνανε στο Κωσοπέδιο, τους πληρώνει με το ίδιο νόμισμα και την ίδια ακριβώς εργαλειοθήκη, με τα ίδια εργαλεία και την ίδια ρητορική διπλωματική. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, εάν δεν το τελειώσει γρήγορα, ούτως ή άλλως εγώ πιστεύω πλέον ότι θα μπούμε σε άλλες καταστάσεις, αλλά αν δεν το τελειώσει γρήγορα, η μετάβαση από μια κατάσταση στην άλλη θα γίνεται με πολύ επικίνδυνους όρους. Ακούστε τώρα, λέει ο φίλος ο Βασίλης, και είναι εξαιρετικό το ερώτημα. Υπάρχει μια ιδιοποιώς, λέει, διαφορά στις λεγόμενες δυτικές κρατικές οντότητες. Οι αποφάσεις δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Υπάρχουν και τα περίφημα check and balances. Εδώ ναι, υπάρχουν αντιστοίχως στον Πούτιν, ή είναι ότι του κατεβάσει το κεφάλι? Και αν το κεφάλι του κατεβάσει, να πατήσει και το κουμπί? Λοιπόν, πολύ σωστή η ερώτηση, και η ερώτηση δίνει και την απάντηση. Όντως δεν υπάρχουν check and balances. Καμία σχέση η Ρωσία με τις δημοκρατικές δυτικού τύπου δημοκρατίες. Καμία σχέση. Προφανώς. Εκεί είναι, και φάνηκε πάρα πολύ με τον διευθυντή των μυστικών υπηρεσιών, αυτό το βίντεο ήταν ενδεικτικό που έπαιξε και έγινε viral, και σωστά έγινε viral, γιατί έδειχνε ξεκάθαρα το ποια είναι η ισορροπία δυνάμεων μέσα. Εκεί λοιπόν τα check and balances, άμα στο φίλο να απαντήσω, ναι, δεν είναι εξ αριστερών του Πούτιν, είναι εκ δεξιών του Πούτιν. Η αντιπολίτευση του δεν είναι τα Pussy Riot, όπως θέλουν να τα παρουσιάζουν στη Δύση. Η αντιπολίτευση του Πούτιν είναι πιο σκληροπυρηνική από τον Πούτιν. Τον Πούτιν τον κατηγορούν από το 2014 ότι ήταν πολύ μαλακός στο ζήτημα της Ουκρανίας τότε. Λοιπόν, άρα το check and balance του Πούτιν, και εδώ είναι η ιδιοποιώς διαφορά με τη Δύση, δεν είναι να τα βρούμε παιδιά, είναι ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε για τη Ρωσία. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε, το έχουμε πει σε ανύποπτο χρόνο, κάναμε γενικού τύπου γεωπολιτική ανάλυση, κύριε Σαχίνη μου, ότι η Ρωσία, λόγω του χώρου τον οποίο καταλαμβάνει, του γεωγραφικού, γιατί η γεωγραφία επηρεάζει την ταυτότητα και το πολιτικό σύστημα των ανθρώπων, δες ότι οι νησιωτικές χώρες είναι πάντα πιο δημοκρατικές, όπως η αρχαία Αθήνα σε σχέση με τη Σπάρτη. Οι χώρες που έχουν αποικίες, οι χώρες που έχουν ναυτικό, οι ναυτικές δυνάμεις εκ φύσεως είναι πιο δημοκρατικές. Οι δυνάμεις οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, είναι της ταιριάς, οι πυρωτικές δυνάμεις, είναι λιγότερο δημοκρατικές, είναι πιο αυταρχικές. Και έχει να κάνει, να το πω πολύ απλά, με τον ΙΠΕΑ που πήγαινε στη Στέπα και ένωνε στο όνομα ενός αρχηγού, τσάρου ή γενικού γραμματέα των Σοβιέτ, μία αχανή έκταση. Λοιπόν, αυτό είναι ίδιον της ρωσικής πολιτικής δομής. Και αυτό έχει να κάνει από την εποχή της εμφάνισης των Ρώσων του Κιέβου το 800 μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως με τον φίλο ότι ναι, εδώ τα check and balances δεν είναι τα ίδια με τη Δύση, και γι' αυτό, επειδή γνωρίζουμε και το ποιόν του συγκεκριμένου ηγέτη, ο οποίος όμως, οφείλω να πω ότι 20 χρόνια έπαιξε με τους όρους του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έπαιξε. Έτσι, δηλαδή, θα μου πει κάποιος πήγε στη Γεωργία. Ναι, δηλαδή, οι Αμερικανοί πρόεδροι δεν βαράγανε όπου δει, σύμφωνα με το τι πιστεύαν ότι γινόταν. Έτσι, τα 27 χρόνια. Να τα βάλουμε, να τα μετρήσουμε. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι η όλη κατάσταση όντως βασίζεται στην αρχή του ενός. Αλλά αυτοί που του κάνουν αντιπολίτευση και τον ελέγχουν, αν μπορεί να πει κάποιος ότι τον ελέγχει, είναι πιο σκληροπυρηνική από τον κύριο Πούτιν, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μάλιστα. Γιατί όταν στο λιοντάρι ή στην αρκούδα δεν αφήνει οδό διαφυγής, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε καταργήσει κάθε περίπτωση στρατηγικής και λογικής με αυτό που γίνεται. Τι θα κάνει? Θέλω δύο ερωτήματα ακόμη ακροατών και μετά να πάμε στις μεγάλες διαπιστώσεις, γιατί έχετε συνομολογήσει ότι πια έχουμε ένα νέο εντελώς πεδίο διεθνώς. Το πρώτο ερώτημα είναι από το φίλο το Δημήτρη.
Μήπως, λέει ο κύριος Φίλης, έχει την εντύπωση πως η Ρωσία χάνει έδαφος στην προσπάθειά της να μην προβεί σε σφοδρούς βομβαρδισμούς, δίνεται δηλαδή αυτό εντύπωση ότι... Μάλιστα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι του Σπύρου. Και γι' αυτό φοβάμαι και ανησυχώ, μήπως αποφασίσει να πάψει να είναι τόσο ευγενικός. Το λέω όσο πιο στεγνά γίνεται. Έχει μεταφέρει θερμοβαρικά όπλα έξω από το Κίεβο. Μάλιστα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ο Σπύρος λέει, ναι, βλέπει ο κύριος Φίλης προσπάθεια από τη Δύση αντίστοιχα να τον προκαλέσει να πράξει επί του πεδίου περισσότερα από όσα αρχικά είχε θέσει ως στόχο, ώστε ουσιαστικά να τον παγιδεύσουν, να βαλτώσει στην Ουκρανία και να πάθει κάτι αντίστοιχο με το Αφγανιστάν. Δεν μπορεί να πάθει κάτι με το Αφγανιστάν και θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι η Ουκρανία είναι στέπα. Δεν μπορεί να εμπλακεί. Η μόνη περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο είναι να εμπλακεί σε έναν αέναο πόλεμο πόλεων. Αλλά καταλαβαίνετε εκεί ότι δεν είναι βουνά του Αφγανιστάν, ούτε τώρα μπόρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ουκρανία είναι η κατεξοχήν περιοχή όπου μπαίναν όλοι οι Τουρανομογγόλοι στην Ευρώπη ιστορικώς. Έτσι, από τους Πετσενέγκους, τους Κουμάνους, τους Μαγιάρους, τους Τούρκους και τα λοιπά, τις διάφορες, μέχρι και τους Γότφους, τους Γερμανούς δηλαδή. Λοιπόν, μπαίνανε από εκεί, φτάνανε στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι υπερασπίσιμη υπό την κλασική έννοια της βουνά και δύσκολο να πάμε. Άρα είναι θέμα επιλογής το πώς ακριβώς θα το λειτουργήσει εκεί. Έτσι, άρα θα δούμε. Πάμε τώρα σε δύο παραμέτρους που έχουν σχέση και με εμάς. Η πρώτη, την ανάγνωση Τουρκίας στα στενά, εσείς την έχετε καταλάβει? Η Τουρκία, όπως θυμάστε κύριε Σαχίνου μου, και εδώ επιβεβαιωνόμαστε, διότι το λέγαμε πάλι σε ανύποπτο χρόνο και επίσης λέγαμε όταν θα καταρρεύσει, έτσι σαν παππούς μιλάω τώρα, όταν θα καταρρεύσει η σχέση η λειτουργική μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, η Τουρκία θα προσπαθήσει, η Τουρκία θα πάψει να κάνει τον Ουρέγεφ ή δεν θα μπορεί να κάνει τον Ουρέγεφ και την Παλαρίνα. Όπερ και φαίνεται ότι γίνεται, γιατί δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, αυτό ήταν μια διαδικασία που θα πάρει κάποιο καιρό. Όσο θα χειροτερεύει η κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή ζει τον τέλειο εφιάλτη της, κύριε Σαχίνη μου, τον οποίο όμως, ως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ζει το τέλειο εφιάλτη, θα κάνει μια κίνηση back to the future, όπως το λέμε, και θα προσπαθήσει να υλοποιήσει τις φαντασιώσεις της. Μάλιστα. Δηλαδή είναι επικίνδυνη για τον εαυτό της και ζει το σενάριο το οποίο λέγαμε, κύριε Σαχίνη, ότι θα το ζούσε. Και αυτό θα το δείτε να εκτυλίσσεται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δεν είναι τώρα μία δήλωση, μία ξεδήλωση. Εκεί θα δούμε, εκεί θα παίξει το κεφάλι του και ο κύριος Ερντογάν. Θα παίξει το κεφάλι του και ο κύριος Ερντογάν. Τώρα, τη στάση της χώρας μας πώς τη βλέπετε? Οι μισοί μου λένε εδώ ότι δεν μπορούμε να κρατάμε ίσες αποστάσεις, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθούμε εμείς σε δινή θέση. Μάλιστα. Και θα πρέπει, ακούστε το ερώτημα, να επικαλεστούμε ακριβώς αυτή τη συνδρομή και αλληλεγγύη των εταίρων μας. Και η άλλη άποψη λέει ότι αλλάζουμε το εθνικό δόγμα περί ουδετερότητας σε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ δεν θα πάω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Απλά θα ρωτήσω τους καλοπροαίρετους φυσικά φίλους, οι οποίοι ρωτάνε, λένε το πρώτο. Η Τουρκία δεν θα το επικαλεστεί? Για να μου απαντήσει κάποιος έτσι στο μυαλό του που ακούει. Δεν θα το επικαλεστεί την Τουρκία το πρώτο επιχείρημα? Δηλαδή εμείς βοηθήσαμε τους δυτικούς. Κλείσαμε τα στενά για τους Ρώσους, δεν μπορώ να κλείσω τα στενά για τους Ρώσους, αλλά ανοίξαμε τα στενά για τους δυτικούς. Δεν θα το επικαλεστεί η Τουρκία αυτό? Μόνο εμείς άμαστε? Και ρωτάω λοιπόν τώρα, πάω λοιπόν το πρόστιχο μυαλό μου, το πάω ένα βήμα παραπάνω. Εάν η κατάσταση εκτυλιχθεί όπως εκτιμώ ότι θα εκτυλιχθεί, η Τουρκία λοιπόν θα ζητήσει ως αντάλλαγμα αλλαγή του στάτους του Αιγαίου. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Προφανώς δεν εννοώ ότι οι Αμερικανοί θα το σπούνε ναι, έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι θα ζητήσει η Τουρκία ή θα προσπαθήσει να κάνει. Η ερώτησή μου είναι η εξής λοιπόν. Σε μια τέτοια περίπτωση τι θα κάνει η Δύση? Απάντηση, γιατί όποιος μου πει κάτι το άλλο, πολύ απλά είτε δεν ξέρει τι του γίνεται, είτε έχει δόλο. Η απάντηση είναι ότι θα προσπαθήσει να σταματήσει την κρίση εκεί που βρισκόμαστε και θα πει βρείτε τα. Υπάρχει κάποια αμφιβολία για το θέμα? Φαντάζομαι όχι. Εάν σε αυτή την τριήμερη κρίση από πάνω είναι η Τουρκία και όχι εμείς, λέω εγώ τώρα, εάν γίνει αυτό, τη Ρωσία τη συμφέρει? Δηλαδή τη συμφέρει τη Ρωσία αυτή τη στιγμή η Τουρκία να ελέγχει
τη μισή Μαύρη Θάλασσα που σε εκείνη τη φάση υποτίθεται ότι την άλλη μισή την έχει η Ρωσία, όπως καταλαβαίνετε. Εάν δεν έχει καν ακτές η Ουκρανία ή έχει λίγες. Τι συμφέρει λοιπόν τη Ρωσία να έχει να κάνει στον υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα, στενά Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος κατά 75% με τους Τουρκούς. Τι συμφέρει. Ρωτάω οποιονδήποτε λογικό και καλοπροαίρετο άνθρωπο Έλληνα που με ακούει. Τι συμφέρει. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι ότι θέλει τους Έλληνες και τους Τούρκους να τρώγονται. Κατά συνέπεια τι θα κάνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ πιστεύω ότι θα επέμβει. Με το δικό της τρόπο. Και τι θα επέμβει. Θα επέμβει να βοηθήσει τους τουρανοούνους ή θα επέμβει για να αποκαταστήσει ισορροπία. Η απάντηση είναι ότι θα επέμβει για να αποκαταστήσει ισορροπία. Άρα λοιπόν, φεύγω από το ερώτημα. Αυτά με το διεθνές δίκαιο και τα λοιπά είναι τρίχες κατσαρές στον κόσμο που ζούμε, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς ο Υπουργός Εξωτερικών μας και η Ελλάδα πρέπει να λέει ότι είμαστε μια χώρα καθεστωτική, status quo και το διεθνές. Συμφωνώ απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση επί του πεδίου όμως πλέον, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το διάλυσε ο κύριος Πούτιν. Το διάλυσε με αυτό που έκανε. Και είναι ο πρώτος, γιατί πρώτη φορά έχουμε μείζωνο συμβατικό πόλεμο στην Ευρώπη από τον το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν η τοποθέτησή μου είναι ότι με τους Ρώσους είμαστε στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Σωστά το προσυπογράφω, το λέω τόσα χρόνια. Αλλά αδερφέ, πρέπει να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Πρέπει σώνει και καλά να στείλουμε οπλισμό που θα σκοτωθούν Ρώσοι εάν πάει στα χέρια των Ουκρανών. Μετά τι θα πει στους Ρώσους. Επίσης όλα τα μίντια τον κατηγορούν ότι τον έχουν φτάσει στο επίπεδο του Σαντάμ Χουσέιν. Ή πολύ κοντά. Η ερώτησή μου είναι, όταν θα γίνει με την Τουρκία, τι θα λένε όλοι αυτοί που βγαίνουν. Τι θα λένε. Ξέρετε τι θα λένε. Θα λένε, μα πού είναι ο Βλαδίμηρος. Πού είναι το ξανθό γένος. Πού είναι το κοκκινοτρίχικο γένος. Πού είναι οι φίλοι μας οι Ρώσοι. Και θα ξεχνάνε τι έχουν πει πιο πριν. Και θα αυτοεξευτελίζονται. Όταν μιλάγαμε για αποτροπή το περασμένο καλοκαίρι, είναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι αυτό είναι πολεμοφιλία. Το θυμάστε? Ναι, ναι, καταλάβατε. Σήμερα όμως. Σήμερα εγώ δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πάμε στα πιο μεγάλα. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Ο κύριος Φίλης δικαιούται να ομιλεί. Έχει πέσει μέσα. Είναι από τους λίγους που επέμενε ότι ο Πούτιν δεν θα πάει σε ένα ψυχρό πόλεμο, γιατί δεν το συμφέρει, και ότι θα πάει σε ένα θερμό πόλεμο τώρα. Προς το παρόν, δυστυχώς, η ανάγνωσή του ήταν σωστή, λέει ο Κώστας. Ναι. Το δυστυχώς το λέει για εσάς, το λέει για τον πόλεμο. Γιατί κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Και εγώ δυστυχώς λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Πρώτον, ο ευρωπαϊκός χώρος εμφανίζεται ενωμένος, επιβάλλοντας την αποβολή του SWIFT και άλλα μέτρα και τα ενεργειακά, και ταυτοχρόνως μπαίνει σε μια ραγδαία διαδικασία επαναξοπλισμού. Διότι χθες έχουμε δύο τομές. Πρώτον, η Γερμανία για πρώτη φορά ανακοινώνει ένα γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν γίνεται αύριο το πρωί μεν, αλλά έχουμε μια εμπειρία από τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας μεταξύ δύο παγκοσμίων πολέμων. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά ανακοινώνει ένα ραγδαία μεγάλο οικονομικό πρόγραμμα ενίσχυσης μιας εμπόλεμης χώρας, εκτός αυτής της Ουκρανίας. Τι σηματοδοτείτε εδώ? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει Ουκρανία την άλλη εβδομάδα. Πάω από τα εύκολα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει Ουκρανία για να γίνει αυτό. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν υπάρχει Ουκρανία, θα υπάρχει, φαντάζομαι, ότι θα είναι σε μια κατάσταση την οποία είτε θα είναι ελεγχόμενη απολύτως από τους Ρώσους, οπότε ό,τι και να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρέπει να ιτηθούν στρατιωτικά οι Ρώσοι για να το κάνουν, είτε θα είναι σε μια κατάσταση αέναου πολέμου, όπου πολύ απλά το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί. Η απάντηση στο δεύτερο είναι απλό. Αν θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν την Ουκρανία, κύριε Σαχίνη μου, θα κάνανε από πριν τα βήματα. Όχι τώρα. Τώρα είναι post-mortem. Είναι μεταθάνατον. Δηλαδή, αν υπάρχει Ουκρανία ως κράτος, είτε θα είναι ελεγχόμενο από τους Ρώσους, είτε θα είναι ένα κολοβό κράτος, το οποίο θα έχει χάσει, ξέρω εγώ, τη μισή του έκταση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι τι τελικά θα καταλήξουν με τη Ρωσία. Για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει άμεσα πόλεμος με τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα, αυτό συνδέεται και με αυτό που σας είπα. Πώς ακριβώς θα βοηθήσουν τους Ρώσους, τους Ουκρανούς, δηλαδή πώς θα μεταφέρουν τα εφόδια που θέλουν να μεταφέρουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για τη Γερμανία, και εδώ είναι όντως το επόμενο σοβαρό ζήτημα, το γεωπολιτικό, πέραν του δράματος που ζει ο κόσμος στην Ουκρανία, έτσι. Και ζούμε όλοι μας.
αλλά ειδικά ο κόσμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτοί που νικάνε αυτή τη στιγμή και οι νικητές οι πραγματικοί όλης της ιστορίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κύριε Σαχή. Γιατί τι είχαμε πει? Ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου το αγγλοσαξονικό στρατόπεδο, δηλαδή Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, post-Brexit Global Britain, δεν θα κουραστώ να το λέω, σε αυτούς τους περίεργους που κάνουν περισπούδες αναλύσεις ότι το Λονδίνο θα έχει αποσχιστεί από την Αγγλία για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ότι το Brexit έγινε κατά λάθος. Λοιπόν, το αγγλοσαξονικό αυτό στρατόπεδο λοιπόν αποφάσισε ότι για να πάει σε πλήρη αντιπαράθεση με την Κίνα πρέπει, και με τη Ρωσία, πρέπει πρώτα να πάρει τη Δυτική Ευρώπη μαζί του. Όπως ήταν την εποχή του ΝΑΤΟ, του ψυχρού πολέμου. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει βάρβαρος, άντε πόρτας, κατά καβάφι. Έτσι το πείμα του. Συνέβη ό,τι συνέβη αυτό το δραματικό γεγονός. Το δράμα στην Ουκρανία, η οποία λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε, όπως λειτουργήσε. Και ξαφνικά λοιπόν βλέπουμε άμεση στρατιωτικοποίηση της Δυτικής Ευρώπης, άρα America is back, τι μας είχε πει η Δημοκρατική. Το ΝΑΤΟ δεν είναι κεφαλικά νεκρό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Είμαστε, κύριε Σαχίνη μου, στις αρχές της δεκαετίας του 50, που για να επανεξοπλιστεί η Γερμανία είχαμε πολύ ισχυρό έλεγχο από τους Αγγλοσάξονες για να γίνει αυτό. Άρα, και βάλανε και τη Γαλλία μαζί. Μισό λεπτό. Άρα η ανάγνωση δική σας είναι ότι αφού πάμε σε ένα τόσο σημαντικό επαναξοπλισμό της Γερμανίας, δεν θα γίνει, ακούστε το ερώτημα, γιατί εσείς το γεννήσατε από αυτό που είπατε. Δεν θα γίνει σε έναν άξονα, όπως ακούω από χθες αναλύσεις, γαλλογερμανικό για έναν ευρωστρατό, θα γίνει υπό τον απόλυτο, λέτε, έλεγχο του αγγλοσαξονικού παράγοντα. Αυτό λέτε. Βέβαια. Εμείς ζούμε αρχές δεκαετίας του 50 αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας είπα ότι γίνεται ψυχρός πόλεμος. Θα καταλήξει, αν δε γίνουμε μια γλυκή ανάμνηση όλοι, θα καταλήξει σε ένα ψυχρό πόλεμο η κατάσταση. Άρα λοιπόν, η Γερμανία επανεξοπλίζεται υπό τον ασφιχτικό. Μα δεν είπε ο κ. Biden ότι θα αυξήσει τα στρατεύματα στην Γερμανία, τα αμερικανικά? Αυτή είναι όλη η ιστορία που γίνεται. Να σας το πω διαφορετικά, έτσι τσιτάτα. Εσείς που είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Άρα, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Άρα μου λέτε ότι η κίνηση Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία τσιμεντάρισε το ΝΑΤΟ? Εννοείται. Μάλιστα. Γιατί σας είπα ότι νικάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί σας το είπα? Σε στρατηγικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο νικητής. Η Ρωσία ίσως θα πάρει αυτό το οποίο θέλει στην Ουκρανία. Και το ερώτημά μου είναι αν θα αποδεχτεί να παίξει αυτό το ρόλο. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη μου αμφιβολία. Θα αποδεχτεί τελικά να παίξει το ρόλο της μετασοβιετικής Ένωσης? Όπως το παίξε ο ψυχρός πόλεμος. Αυτό το αντέχει η Ρωσία? Η απάντηση μου είναι όχι. Γι' αυτό πραγματικά σας λέω ότι φοβάμαι μήπως δεν θελήσει να δημιουργηθεί ψυχρός πόλεμος και πάμε σε κάτι δραματικό. Το οποίο πλέον το λένε όλοι από τον καγκελάριο μέχρι τον Αμερικανό πρόεδρο και τον ίδιο τον Ρώσο, έτσι. Άρα λέτε ότι αν ελέγξει και πλήρως την Ουκρανία έρχεται ακόμη εγκύτερα στις νατοϊκές χώρες πια. Προφανώς, αυτό θα γίνει. Αυτό είναι. Είμαστε σε μια φάση δημιουργίας ξανά του σιδηρού παραπετάσματος. Το ίδιο πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα μου επιτρέψετε, ήθελα να πω κάτι κρίσιμο. Η Γερμανία, κατά την άποψή μου, η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την απόφαση που πήραν την αρχές δεκαετίας του 50 να ξαναφτιαχτεί η Βέρμαχτ. Για να λειτουργήσει ως το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης απέναντι στους Ρώσους ή στους Σοβιετικούς. Και το κρίσιμο λοιπόν που θέλω να πω, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτό είναι το πιο κρίσιμο στιγμ, πέραν του επανεξοπλισμού, η Γερμανία μπαίνει στο Μαντρί, το αγγλοσαξονικό. Τελείωσε η Γερμανία ως η πρώτη μεγάλη οικονομικο-γεωπολιτική δύναμη. Γιατί η Γερμανία, κύριε Σαχίνη, είναι οικονομικο-πολιτική δύναμη και ανεξάρτητη όταν κοιτάει προς Ανατολάς. Είτε τύπου Χίτλερ ή Δεύτερου Ράιχ, Ντράχνα Χόστεν, είτε δημιουργώντας κατά τους γεωπολιτικούς θεωρητικούς τον κοινό χώρο από το Βλαδιβοστόκ στη Λισαβόνα. Δηλαδή με τον ενεργειακό και ομφάλιο λόρο με τη Ρωσία. Δηλαδή είτε το Ρίμπεντροπ Μολότοφ, είτε η επιχείρηση Βαρβαρόσα,
σημαίνει το ίδιο και το αυτό για τη Γερμανία. Ότι θέλει να γίνει ευρασιατική δύναμη. Αυτό τους κόψανε με αυτό που έγινε, κύριε Σαχίνη μου. Τους Γερμανούς τους βάλαν στο Μαντρί, το αγγλοσαξονικό. Μιλάμε για κίνηση. Αυτό το οποίο έγινε στην Ουκρανία είναι κίνηση, πώς να σας το πω τώρα, υψηλής γεωπολιτικής στρατηγικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλής. Υψηλότατης. Δηλαδή, τους τυλίξανε σε ένα φύλλο χαρτί. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε όταν έφυγε η Μέρκελ. Έπρεπε να φύγει η Μέρκελ, να έρθουν λίγο πιο συζητήσιμοι φιλοαμερικανοί, έτσι, για να γίνει όλη η ιστορία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που συζητάμε. Είναι κατά της Γερμανίας, επί της ουσίας. Και να το πω διαφορετικά. Όταν ο Τσόρτσιλ έλεγε πρέπει να βομβαρδίσεις τους Γερμανούς μία φορά τα 50 χρόνια, εσύ δεν ξέρεις, αυτοί ξέρουν το λόγο, είναι το ίδιο πράγμα αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή, άφησαν οι Αμερικανοί τον Πούτιν να βομβαρδίσει την Ουκρανία και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με το, σαν αυτοί να βομβάρδισαν τη Γερμανία. Ελπίζω να είναι κατανοητό το επιχείρημα που καταθέτω στο τραπέζι της συζήτησής μας. Άρα λέτε, στην ουσία, σιγά σιγά ξεκαθαρίζουν, να το πω σχηματικά, τα στρατόπεδα πλέον. Ακριβώς. Και η Γερμανία δεν θα είναι ανεξάρτητο στρατόπεδο. Θα είναι υπό τον έλεγχο της Γαλλίας. Θυμηθείτε τι είχαμε πει. Θυμάστε τι λέγαμε για το όκους. Λέγαμε ότι οι Γάλλοι θα πάνε με τους Αγγλοσάξονες. Μην έχει καμία βολία που έκανε μουτράκια ο Μακρόν κτλ. Αυτό είναι για την αγγλοσαξονική γεωπολιτική θεωρία. Η Γαλλία είναι επί της ουσίας αυτός ο οποίος θα ελέγχει αυτή τη στιγμή την ισχυρότερη υποηρετική δύναμη. Τη Γερμανία. Λοιπόν, θα κλείσω με δύο ερωτήματα εξαιρετικά φίλων ακροατών. Ο φίλος μας ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει στον κύριο φίλη. Με ποια λογική έχουμε το σενάριο ότι η Τουρκία θα ζητήσει ανταλλάγματα σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων? Είναι δυνατόν, ακούστε, είναι δυνατόν πλέον σε μια συμμαχία να ζητάει ένας σύμμαχος κάτι σε αντάλλαγμα σε βάρος του άλλου συμμάχου? Ποιος σύμμαχος θα εμπιστευτεί ξανά τέτοιου είδους συμμαχίες? Μήπως όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για να ηρεμήσουν δια του φόβου τα πνεύματα στην Ελλάδα που διαμαρτύρονται για την εμπλοκή της χώρας μας? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτον, το κάνανε ξανά οι Τούρκοι το 1940. Η Ελλάς πολέμαγε και τότε ήμασταν μόνοι μας με τους Άγγλους και πολεμάγαμε. Έτσι. Και ήταν ακόμα χειρότερο. Και ήταν εκτός συμμαχίας και οι Τούρκοι. Και όχι μόνο ήταν εκτός συμμαχίας, ήταν η ηγεσία της, ήταν αυτή που είχε την εμπειρία της δεκαετίας 1912-1922. Δηλαδή ήταν μια γενιά Τούρκων πολιτικών οι οποίοι πολέμησαν και φάγαμε τα μουστάκια μας. Έτσι. Λοιπόν. Τότε το κάνανε, το ζητήσανε. Δεν χρειάζεται, ας πάει κάποιος να διαβάσει τα απομνημονεύματα του Τσόρτσιλ. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Έτσι, προφανώς και οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί δεν το αποδεχτήκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει τους ακούσανε. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ, αλλά προσέξτε τώρα. Επειδή ακριβώς είμαστε σύμμαχοι, δεν θα πούνε στους Αμερικανούς ή στους Άγγλους, γιατί για τους δεν μετράνε, και στους Γερμανούς, αφήστε μας να πάρουμε τη Μυτιλίνη. Δεν θα το πούνε έτσι. Θα δημιουργήσουν μια κατάσταση ώστε να μας πιέσουν να αλλάξουμε το στάτους στο νομικό. Αυτό θα το κάνουν πιο μαλακά. Ωραία. Βέβαια μετά το μαλακό θα ακολουθήσει το άλλο. Άρα είναι ξεκάθαρο. Αυτό συμπίπτει, κύριε Σαχίνη μου, με το θέμα το ότι ανεβάζουν εσκεμμένος το ζήτημα του Ανατολικού Αιγαίου αυτή τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, πάω στο επόμενο γιατί ο χρόνος πιέζει. Λέει Βάσο, κύριε φίλη, τόσο ανόητοι ήταν οι Γερμανοί και πέσανε στη φάκα, και συμπληρώνει ο Σημεών. Μήπως ήταν προσυνεννοημένη η κατάσταση μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, με πολλά εισαγωγικά το προσυνεννοημένη? Πάρε εσύ το κομμάτι που θες στην Ουκρανία, παίρνω εγώ αυτό που θέλω στην Ευρώπη. Αν είναι έτσι, δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά αν είναι έτσι, αν δούμε να πέσουν, ξέρω εγώ, θερμοβαρικά όπλα ή να πέσουν, δεν ξέρω, αν κλιμακωθεί, πάει να πει ότι δεν είναι συνεννοημένο. Μάλιστα. Αλλά προσέξτε τώρα το συνεννοημένο. Για να μην μπερδευόμαστε και να μην το ευτελίσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιου τύπου συνεννόηση. Υπάρχει όταν ο ένας σου λέει ότι δεν θα μπουν αμερικανικά στρατόπεδα, είναι σαν να σου λέει στον Πούτιν μπες. Λοιπόν, τέτοιου τύπου και μυστική διπλωματία πάντα υπάρχει, αλλά ωραία. Το συνεννοημένο είναι πολύ βαρύ. Πάτε στο άλλο. Η Γερμανία είναι τόσο κορόιδο που έπεσε σε αυτή τη χωσιά, να το πω, το κόλπο, την παγίδα που τη στήσανε, να πάει κόντρα στα στρατηγικά τη συμφέροντα και δεν το κατάλαβε. Η Γερμανία έχει χάσει δύο παγκοσμίου πολέμου. Ξέρετε, για να μπει γκολ, κάποιος πρέπει να κάνει ένα τραγικό λάθος. Λοιπόν, αυτό λέγεται στη διεθνή σχέση strategic miscalculation. Και όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Αυτό που έκανε η κυρία Μέρκελ με τη Ρωσία, έτσι το πληρώνει τώρα η Γερμανία. Μάλιστα. Και το τελευταίο. Ο Νεκτάριος από τη Φιλανδία στέλνει μήνυμα.
Κύριε Φίλη, δεν ξέρω αν είδα την τελευταία πολιτική συγκέντρωση του Τραμπ. Μιλάει ξεκάθαρα ότι η επόμενη σύγκρουση και σύντομα θα είναι Κίνας και Ταϊβάν. Η Κίνα ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα τρεις ασκήσεις λίγο έξω από την Ταϊβάν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Μήπως τελικά εδώ κρύβεται το ζουμί? Φυσικά, μα σας είπα, είπαμε ότι, αυτό είναι, πλανητική. Η ανάλυση που κάναμε είναι πλανητική. Δηλαδή είναι ένα θέατρο η Ανατολική Ευρώπη, το οποίο είναι απαραίτητο για τους Αγγλοσάξονες για να προχωρήσουν σε, πλανητική πολιτική. Λοιπόν, η Κίνα λοιπόν είναι ένα από τα σενάρια που, είπαμε, ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να σκάσει κάπου αλλού, έτσι ώστε να, δημιουργηθεί θέμα, έτσι, και να, ο ένας αντίπαλος να χτυπάει τον άλλον και να μην μπορεί να, να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Προφανώς και είναι ζήτημα αυτό. Κύριε Φίλη, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς η πόρτα του φρενοκοπίου έχει ανοίξει για τα καλά. Δυστυχώς και εγώ δεν βλέπω κανένα να βάζει ένα χαλινό. Όχι ειρήνη για ειρήνη, αλλά χαλινό δεν βλέπω. Εγώ ένα έχω να πω. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε και το χρόνο. Πραγματικά να μιλήσουμε για δύσκολες έννοιες και περίεργες. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε Αμερικανόφιλοι ούτε Ρωσόφιλοι. Πρέπει να είμαστε Έλληνες. Και οι Έλληνες έχουν μόνιμο συμφέρον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν εχθρό μας, αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα θα εκτραχυνθούν ακόμα περισσότερο. Γιώργος Φίλης, καθηγητής γεωπολιτικής, τον ευχαριστώ. Καλημέρα.